Σκάφος της Ιταλικής ακτοφυλακής μεταφέρει στο λιμάνι της Κατάνιας στη Σικελία 84 ακόμη μετανάστες που διασώθηκαν λίγες ώρες πριν στη Μεσόγειο. Το δουλεμπορικό στο οποίο επέβαιναν εξέπεμψε σήμα κινδύνου 5 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Οι μετανάστες προέρχονται από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες που τους υποδέχτηκαν, πολλοί πάσχουν από μεταδοτικές δερματικές ασθένειες όπως η ψωρίαση. Το μεταναστευτικό κύμα στη Μεσόγειο διωγγώνεται, αναγκάζοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να λάβουν έκτακτα μέτρα. Οι Ιταλικές αρχές δίνουν βαρύτητα στην αντιμετώπιση του κυκλώματος των δουλεμπόρων. Το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει υπόθεση του ναυαγίου της προηγούμενης εβδομάδας, που εκτιμάται ότι στοίχισε τη ζωή σε περισσότερα από 800 άτομα. Στο εδόλιο κάθεσε ένας 27χρονος Τινίσιος, ο οποίος υποδείχθηκε από τους διασωθέντες ως καπετάνιος του δουλεμπορικού, καθώς και ένας Σύρος μέλος του πληρώματος. Η εισαγγελία προτείνει την καταδίκη του καπετάνιου για πολλαπλές ανθρωποκτονίες και παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι ήταν απλοί επιβάτες.